Είναι γνωστό ότι εμείς εδώ στο κανάλι σας υποστηρίζουμε την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και παρουσιάζουμε τα επιτεύγματά της, ευχόμαστε δε και ελπίζουμε αυτά να συνεχιστούν. Έχουμε τονίσει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η εξανατολών απειλή όταν αναβαθμίζει και προωθεί την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της και εμείς να απαντήσουμε σε αυτό με εισαγωγές ακριβών οπλικών συστημάτων τη στιγμή που η Τουρκία θα παράγει εγχώρια σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα παρουσιάζουμε την πανίσχυρη κανονιοφόρο Κάσος, πρώην πυρπολιτής του πολεμικού ναυτικού, η πρώτη του τύπου της εξ ολοκλήρου ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης. Καθελκίστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1992 σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού με ανάδοχο τη Χρυσή Ολυμπιονίκη της Βαρκελόνης Βούλα Πατουλίδου. Ενεργοποιήθηκε στα ελληνικά ναυπηγεία ΑΕ Σκαραμαγκά στις 4 Μαΐου 1993, οπότε και υψώθηκε η τιμημένη Γαλανόλευκη. Πρώτος κυβερνήτης ο πλωτάρχης Καραβίτης του πολεμικού ναυτικού. Είχε λάβει μέρος σε αρκετές εθνικές και διασυμμαχικές ασκήσεις, ενώ ήταν το πρώτο πλοίο το οποίο έφτασε στην περιοχή των Βραχονησίδων Ήμια κατά την ελληνοτουρκική κρίση τον Ιανουάριο του 1996. Συμμετείχε στην επιχείρηση συνδρομής σε ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων 2004, σε πολλές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και προληπτικής ιατρικής. Στις 11 Ιανουαρίου 2005 αποφασίστηκε η μετονομασία του πλοίου σε κανονιοφόρος Κάσος, με σκοπό να τιμηθεί το μαρτυρικό νησί με τους ηρωικούς κατοίκους, νησί που βρίσκεται στην περιοχή που επιχειρεί το πλοίο. Πρώτος κυβερνήσης κανονιοφόρου Κάσος είναι ο πλωτάρχης Κυριακίδης του πολεμικού ναυτικού. Μέγιστο μήκος 56,5 μέτρα, πάμε στα χαρακτηριστικά του πλοίου. Μέγιστο πλάτος 10, μέγιστο βύθισμα 3,6 μέτρα, εκτόπισμα 595 τόνοι, μέγιστη ταχύτητα 23 κόμβι, μέγιστη ακτίνα ενέργειας 2.470 ναυτικά μίλια, μπορεί να φιλοξενήσει 57 άτομα, φέρει RHIB, μπαρακούντα 4,2 μέτρων με Mercury μηχανή 25 ύπων, μόστρο 6,2 με 90 ύπων μηχανή Yamaha. Φέρει πυροβόλο το Μελάρα 76-62, πυροβόλο Μπόφορς το Μπρέντα 40L70, 2 πυροβόλα Rheinmetall 20mm, κατευθυνόμενα βλήματα Stinger, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών MK6, MK18 και MK55, οπτικός κατευθυντήρας Panda, ραντάρ επιτήρησης τρίτων Air Surface Radar, ραντάρ ναυτιλίας DECA Bridgemaster 250E, ραντάρ ναυτιλίας Simrad Broadband, HO Miltech, ραντάρ Orion 10HP. Έχει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου ESM, DR200S Mode 0, IFF σύστημα IFF MK12 Mode 4, ζεύξη δεδομένων Link 11, τριπλές μονάδες εκτόξευσης αναλωσίμων αντιμέτρων Wegmann. Το πλήρωμά του είναι 7 αξιωματικοί, 41 επαξιωματικοί, ενώ δύναται να μεταφέρει 15 άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Φυσικά τέτοιου είδους πλοία είναι ό,τι πρέπει για το περιβάλλον του Αιγαίου, με τις χιλιάδες νησίδες και βραχονησίδες που υπάρχουν εκεί. Θα ήταν ευχής έργων να συνεχιστεί η ναυπήγηση τέτοιων πλοίων, καθώς και η επιμήκυνσή τους, μέχρι να φτάσουμε σε κορβέτες, ελαφρές φρεγάτες και γιατί όχι φρεγάτες αεράμινας περιοχής, όπως είναι η ελληνικής σχεδίασης φρεγάτα ALS 140, κατάλληλη και για την Ανατολική Μεσόγειο και την προστασία του έτερου ελληνικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας.